Άλλο ένα παγωμένο πρωινό είχαμε στην Αργολίδα. Ξημερώματα Τρίτη, το θερμόμετρο έπεσε αρκετά χαμηλά με αποτέλεσμα να έχουμε παγετό. Πάγος όμως που δεν δημιουργεί προβλήματα στους περιοδοκαλλιεργητές και δεν χρειάζεται πανικός. Αρκετά χαμηλά για άλλη μια φορά έπεσε το θερμόμετρο στην Αργολίδα. Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά, ξημερώματα μετά τα ξημερώματα της Δευτέρας και τα ξημερώματα της Τρίτης, κυρίως τις πρωινές ώρες μετά τις 6 το πρωί, το θερμόμετρο έπεσε αρκετά χαμηλά. Αποτέλεσμα βέβαια ήταν να έχουμε πάγο σε ορισμένες περιοχές πιο λίγο, σε ορισμένες περιοχές πιο πολύ. Σίγουρα όμως ο πάγος συγκεκριμένος που έπεσε δεν προκαλεί ανησυχίες και δεν χρειάζεται να υπάρχει να πανικοβληθούν οι έσπεριδο καλλιεργητές κυρίως, αλλά και η παραγωγή οπροκυπευτικών κατά δεύτερο λόγο. Δεν ήταν δηλαδή κάποιος πάγος που μπορεί να προξενήσει κάποια σοβαρή ζημιά. Βέβαια το ότι συνεχίζεται αυτή η κατάσταση προκαλεί φόβο και κινδύνους ότι θα έχουμε και άλλους πάγους στην συνέχεια. Και σίγουρα οι συνεχόμενοι πάγοι θα προκαλέσουν προβλήματα. Προς το παρόν πάντως δεν πρέπει να ανησυχούν οι αγρότες, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, ο πάγος δεν ήταν τέτοιος που θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά.